Τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι πως έχουμε ξεχάσει λίγο να απολαμβάνουμε την οδήγηση με τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Για να πούμε τώρα και την αλήθεια, ο συνδυασμός θερμικού κινητήρα, αλόγων και φασαρίας μας λείπει. Σήμερα αλλάζουμε ρότα και θα επεξεργαστούμε, θα οδηγήσουμε τη Mercedes A35 AMG. Η συγκεκριμένη μπορεί να μην είναι η κορυφαία έκδοση, βλέπε A45 AMG, όμως είναι η έκδοση με την οποία μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όσον αφορά την καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Δηλαδή, να πάμε στη δουλειά, να πάμε τα παιδιά στο σχολείο, να πάμε εκδρομή και όταν μας γυρίσει λίγο το μάτι, θέλουμε να φύγουμε από τη ρουτίνα, να το πάρουμε και να απολαύσουμε την οδήγηση. Εδώ έχουμε την ανανεωμένη, αν μπορούμε να πούμε, A35, η οποία δεν έχει και πολλές αλλαγές. Οι αλλαγές μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνονται λίγο στα φωτιστικά σώματα. Εδώ στο λογότυπο, πολύ όμορφο το λογότυπο. Αεροτομή δεν έχουμε πολύ ψηλή όπως είναι στη σκληροπυρηνική A45 και βασικά δεν διαφέρει και πάρα πολύ από μία A-Class. Αν δηλαδή δεν είχαμε αυτό το ανθρακή ματ και τις ζάντες τις πολύ δυναμικές, θα λέγαμε ότι είναι μία απλή αλφα-κλάς. Το κύριο χαρακτηριστικό όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, τι είναι αυτή η διπλή μεγάλη οθόνη, είναι σαν μία, δύο οθόνες, στην κεντρική κονσόλα που λέμε και ο πίνακας οργάνων, είναι σαν μία και εδώ μιλάμε για οθόνες με φοβερή ανάλυση και τέλεια απόκριση. Επειδή μιλάμε όμως για μία σπορ έκδοση, τι μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, τα σπορ χαρακτηριστικά. Το κλασικό σημείο είναι το τιμόνι αυτό, AMG Performance, και πάνω από το τιμόνι, χωρίς καν να χρειαστεί να αφήσουμε τα χέρια μας από αυτό, μπορούμε να κάνουμε όλες τις λειτουργίες από εδώ πάνω. Από αυτά εδώ τα κουμπάκια, μπορούμε να ρυθμίσουμε από τη μεν δεξιά πλευρά τα πάντα σε θέματα οθόνης που βρίσκεται στο κέντρο της κονσόλας και από την αριστερή πλευρά τα πάντα όσον αφορά τον πίνακα οργάνων. Από εκεί και πέρα, paddles, οχτάρι και βότιο να ξέρετε, μπορούμε να αλλάζουμε ταχύτητες και από εδώ και να σας δείξω εδώ πέρα περιστροφικοί διακόπτες όπου από τη δεξιά πλευρά μπορούμε να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα οδήγησης, το comfort, το sport, το sport plus και από αριστερά να απενεργοποιήσουμε το anti-spin και πάει λέγοντας. Σπορ έκδοση, άρα έχουμε τη μόνη, έχουμε το feeling ρε παιδί μου όταν βρισκόμαστε πίσω από αυτό. Κινητήρες μας ενδιαφέρει, αλλά θα σας πω και κάτι το οποίο πραγματικά λίγο θα έλεγα είναι και λίγο εκνευριστικό. Όσον αφορά λίγο τους χώρους για τα μικροαντικείμενα, δεν έχουμε πολλούς χώρους για μικροαντικείμενα. Έχουμε ένα τηλέφωνο και ειλικρινά δεν ξέρουμε πού θα το τοποθετήσουμε. Ούτε εδώ χωράει, ούτε εδώ χωράει. Μόνο στο ντουλαπάκι, κρυμμένο. Βασικά μιλάμε και για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν φημίζεται ούτε για τους χώρους. Εντάξει, και η άνεση σχετικό είναι. Δηλαδή για σπόρο αυτοκίνητο θες λίγο πιο. Αλλά εντάξει, δυνατό. Και για να μην νομίζετε ότι σας λέω και ψέματα, δείτε, δεν έχεις πολύ χώρο. Έτσι, τουλάχιστον οι πίσω επιβάτες. Αλλά θα μου πεις, σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ποιος νοιάζεται για τους πίσω. Ελάτε τώρα να δούμε και τι γίνεται κάτω από το εμπρός καπό. Όπως σε όλες οι εκδόσεις A-Class, έχουμε ένα υβριδικό σύστημα το οποίο βοηθάει γενικότερα στο μοτέρ να είναι πιο αποδοτικό στις χαμηλές στροφές. Εν πάση περιπτώσει, A35 AMG έχουμε και λέμε. Κινητήρας δίλητρος με ήπια υβριδική τεχνολογία. 306 άλογα συν 14 ήπιοι από το ήπιο υβριδικό σύστημα, 400 νιουτόμετρα ροπή και όσον αφορά τώρα τις επιδόσεις, 0-100, 4,7 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα, εδώ περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Και επειδή θέλουμε κράτημα στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τι έχουμε, τετρακίνηση. Η A35 είναι μία σπορ έκδοση. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι ακούγεται καλά. Τώρα θα βγούμε στο δρόμο, θα την ακούσουμε, θα κάνουμε και τα κατεβάσματά μας, αλλά
Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια ακουστική πρώτη γεύση. Για πάμε πίσω. Πόσο κοστίζει η Mercedes A35 AMG? 61.500 ευρώ. Οπότε, πάμε να την οδηγήσουμε, να πάρουμε λίγο αέρα. Το σίγουρο είναι ότι η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι άκρος απολαυστικό, ειδικά όταν βυθίζεις το πόδι τέρμα κάτω. Μπορεί να μην είναι σαν την A45 με τις εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και η A35 είναι συγκλονιστική. Η τετρακίνηση είναι αυτή που πραγματικά σε κρατάει στο δρόμο, διορθώνει λάθη και με τόση δύναμη πρέπει να φρενάρεις. Τα φρένα είναι άκρος αποτελεσματικά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο, ρε παιδί μου, σε προδιαθέτει να γράψεις χιλιόμετρα και στην τελική από τα πολλά χιλιόμετρα να κουραστείς. Αυτή η κούραση πίσω από το τιμόνι της A35 είναι ευχάριστη. Εδώ δεν σε νοιάζει αν θα φτάσεις ήσυχα στον τελικό προορισμό, αλλά πόσο και πόση ώρα θα ικανοποιηθείς πίσω από το τιμόνι. Ένα αμάξι που θέλεις, για να πούμε την αλήθεια, λίγη φασαρία. Δεν θες ησυχία όταν το οδηγείς. Sport Plus, φασαρία. Αμάξι που σε γεμίζει. Άρα ήρθε η ώρα να πάμε για μέτρηση 0%. Θα χρησιμοποιήσουμε ντράγκι, οπότε για να δούμε τι θα μας βγάλει το μηχάνημα. Πάμε. Η μέτρηση πάντως έδειξε 0% το ντράγκι σε 80 μέτρα, 0,04, 5,26. 4,7 δίνει το εργοστάσιο, 5,26. Χωρίς να έχουμε ελέγξει ούτε πιέση στα λάστιχα, ούτε τίποτα, έτσι. Μία και έξω. Παπ, 5,26. Δεν το λες κι άσχημα. Αγωνίγει. Α, εδώ η κάμερα, αυτή η κάμερα. Φίλε, έχουμε κάμερες εδώ, τι, έτσι. Έχουμε πολλές κάμερες εδώ πέρα στο αμάξι. Εδώ τώρα ξέρεις, Πάλι καλά. Γιατί άμα κάνεις ταξίδι βράδυ, μιλάμε για γενοκτονία. Γίνεται εδώ πάρτι. Πάρτι animal. Ha ha ha.